Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού. Και Κλέαρχε Μαρουσάκη, πόσο θα κρατήσει αυτή η αλλαγή και κυρίως ποιες περιοχές θα χτυπήσει? Καλό μεσημέρι, μην ανοίγεται μπροστά μας ένα τριήμερο με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του άστατου καιρού θα είναι οι βροχές και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και από έντονους κεραυνούς. Έτσι λοιπόν, από τις επόμενες ώρες ξεκινάει αυτό το κύμα αστάθειας. Σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια επιρροτικά τμήματα θα συναντήσουμε τις απογευματινές ώρες μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Αύριο, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας, η αστάθεια αυτή θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές. Θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί από το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, δηλαδή προς την περιοχή των Σποράδων και της Χαλκιδικής, και αργά το απόγευμα θα επεκταθεί προς το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Χρειάζεται μια προσοχή ιδιαίτερα προς την περιοχή της Ανατολικής και Νότιας Θεσσαλίας, προς την περιοχή της Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της Αττικής, αλλά και στην Πελοπόννησο. Μην αφαίνεται ότι το φαινόμενο θα κορυφώσει τη δράση του το Σάββατο, όπου βλέπουμε χαρακτηριστικά τα έντονα καιρικά φαινόμενα να απασχολούν και πάλι τις ίδιες περιοχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου και κυρίως θα λέγαμε την Κυριακή, φαίνεται ότι αυτή η αστάθεια θα αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζεται και να δίνει έτσι τη θέση της στους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο και βέβαια στις πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Κλέαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.